Μια και είστε στη Λακωνία, ένα νόμο πολύ πολύ δύσκολο, έτσι, και που παραδοσιακά έχει το κέντρο, όχι το κέντρο, η κεντροδεξιά ή η δεξιά πολύ ψηλά ποσοστά. Δεν ξέρω αν τώρα αυτό το βλέπετε και με το παραπάνω. Κοιτάξτε, η μεγάλη δυσκολία, αν θέλετε, στην εκλογική μάχη που δίνουμε τώρα είναι να κατανοήσει ο κόσμος ότι την 8η Ιουλίου είτε η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση της κεντροδεξιάς ή της δεξιάς, όπως θέλετε πείτε την, είτε είναι κυβέρνηση κεντροαριστεράς, και πάλι είναι σχηματική, η τοποθέτηση είναι σχηματική κατά τη δική μας άποψη, το αποτέλεσμα είναι ίδιο και θα είναι προαποφασισμένο. Ναι. Η έκθεση της Τράπεζας Ελλάδας που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και το γεγονός ότι την 8η Ιούλη ετοιμάζεται μια Ευρωπαϊκή Σύνοδο, στην οποία θα συζητηθούν τα νέα μέτρα που πρέπει να ληφθούν μπροστά σε μια πιθανή επιδείνωση της διεθνούς οικονομικής κατάστασης την επόμενη περίοδο. Οι παρενέσεις εντός και εκτός αγωγικών της Τράπεζας Ελλάδος για ανάγκη να προχωρήσουν μια σειρά από προαπαιτούμενα που έχουν μείνει στο παρελθόν και να τηρηθούν απαρέγκλητα όλες τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τι δείχνουν? Δείχνουν ότι όποια και να είναι η κυβέρνηση της 8ης Ιουλίου, η πολιτική που θα ακολουθήσει είναι δεδομένη. Αυτό το γνωρίζει ο κόσμος, γνωρίζει ότι ό,τι και να ψήφισε την προηγούμενη περίοδο η κάλπη έβγαζε μνημόνιο. Το ίδιο θα συνεχίσει και την 8η Ιούλη. Θα δει δηλαδή οι πληστηριασμοί ακινήτων να πολλαπλασιάζονται, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να θεραπευτεί το πρόβλημα των κόκκινων δανείων της τράπεζας. Θα δει μια νέα επίθεση στις συντάξεις, θα δει συνέχιση της πολιτικής φτηνής εργατικής δύναμης, θα δει μια νέα φοροεπιδρομή. Θα σας πω, διότι όταν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία μιλούν για μια ανάπτυξη που προϋποθέτει φοροελαφρύνσεις των επιχειρήσεων, αυτές οι φοροελαφρύνσεις δεν μπορούν παρά να περάσουν ως νέα φοροεπιδρομή στους εργαζόμενους. Ναι. Άρα το δεδομένο είναι ότι οι εργαζόμενοι θα δουν νέα επίθεση την 8η Ιουλίου, και γι' αυτό το λόγο απαιτείται μια ισχυρή ανασύνταξη του κινήματος, μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή, η οποία θα παλέψει για να μην προχωρήσουν τα νέα μέτρα, θα απαιτήσει να ανακτηθούν οι απώλειες, θα κινηθεί προσωριστικά διαφορετικό δρόμο της εργατικής εξουσίας που μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες, και εμείς ζητάμε να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ ακριβώς για να μπορέσει ο λαός να παλέψει από καλύτερες θέσεις ξεκινώντας από την 8η Ιούλη. Με αυτό, παίρνοντας το δικό σας σκεπτικό, θα σας πει κάτι, θα αλλάξει κάτι για μένα αν το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αντί για 18-20 βουλευτές, αντί για 6,5-7,5? Φυσικά και θα αλλάξει. Mm-hmm. Καταρχάς να δούμε ότι δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα, ότι η ψήφος στα υπόλοιπα κόμματα είναι τελείως χαμένη, διότι η πολιτική που θα εφαρμόσουν είναι δεδομένη, είναι η πολιτική των μνημονίων, η πολιτική του ΣΕΒ, η πολιτική που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο. Άρα λέτε τι Τσίπρα στη Μητσοτάκη ουσιαστικά. Προφανώς τι Τσίπρα στη Μητσοτάκη, αφού και οι δύο θα ικανοποιήσουν το ΣΕΒ, θα ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λεπτομέρειες που έχουν είναι φυσικά υπαρκτές, αλλά είναι λεπτομέρειες σε ένα σημείο. Από την άλλη, η ενίσχυση του ΚΚΕ μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή θα τονώσει το αγωνιστικό κλίμα που έχουν οι εργαζόμενοι στη χώρα και έξω από τη χώρα, θα δώσει δυνατότητα από καλύτερες θέσεις στο ΚΚΕ να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζόμενων μέσα στη Βουλή, να αποκαλύπτει τα προβλήματα που συμβαίνουν, αλλά πάνω απ' όλα θα βοηθήσει στο να αποκαλυφθεί ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος των εργαζόμενων, και πραγματικός αντίπαλος δεν είναι τα κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές, είναι η εξουσία του μεγάλου κεφαλαίου, οι χίλιες οικογένειες, όπως θέλετε πείτε το, η μονοπωλιακή όμιλη έχει μικρή σημασία, που έχουν την εξουσία, έχουν τα κλειδιά της οικονομίας, ελέγχουν την οικονομία και την κοινωνία, και για τα δικά τους συμφέροντα προωθείται η βάρβαρη πολιτική που ζούμε εμείς. Εμείς λοιπόν λέμε μόνο ένα ισχυρό ΚΚΕ, και ισχυρό ΚΚΕ δεν σημαίνει απλά ψήφος στο ΚΚΕ, σημαίνει αγωνιστική συστράτευση του κάθε εργαζόμενου, και η ψήφος στο ΚΚΕ ακριβώς αυτό υποδηλώνει, σε μια λογική που λέει ότι όχι, δεν θα υποταχθώ στη μυρολατρεία και τη μιζέρια των κοινωνικών επιδομάτων ψίχουλα, τα οποία θα μου δίνουν αφού μου έχουν πάρει τα δεκαπλάσια από την άλλη τσέπη. Θα παλέψω, θα απαιτήσω κόντρα στη λογική και στην πολιτική που λέει ότι πρέπει να μπει η κερδοφορία του κεφαλαίου, δηλαδή η ανάπτυξη, σε πρώτο πλάνο. Θα πιέσουμε για να μπούμε σήμερα οι δικές μας ανάγκες σε πρώτο πλάνο. Θα πιέσουμε όλοι μαζί για να ανακτηθούν οι απώλειες. Θα πιέσουμε όλοι μαζί για να βάλουμε τις ράγκες, θα ανασυντάξουμε δυνάμεις που βλέπουν ότι αυτός ο βάρβαρος καπιταλισμός, αυτό το σύστημα, το βάρβαρο που λέγεται καπιταλιστικό σύστημα, δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα των εργαζόμενων, και πρέπει να κινηθούν στον αντίποδα, στο να οργανώσουμε την πάλι για την ουσιαστική λαϊκή αντεπίθεση, για το σοσιαλισμό, για την Ελλάδα της εργατικής εξουσίας που μπορεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, κύριε Λιονί. Να πούμε ότι είστε υποψήφιος βουλευτής στη Λακωνία, έτσι, με το ΚΚΕ.
και να πούμε και καλό κουράγιο μέχρι την Κυριακή, γιατί έρχεται και ζέστη και καύσωνα και, και το χρειάζεται όλοι τον κόσμο. Να, να δούμε να ότι από την 8η Ιούλη θα πρέπει να είμαστε πάλι στις επάλξεις του αγώνα, γιατί έρχονται χειρότερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Λιονί.